Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Τα φώτα των γιορτών έχουν σβήσει, η Αστερούπολη έχει τελειώσει και λέμε Αστερούπολη γιατί μιλάμε εδώ από το πλατή Ιμαθίας. Βρισκόμαστε στο στούντιο του εμβολος.gr και όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην καθημερινότητα, την οποία περιμένουμε να είναι καθώς πρέπει. Καθώς πρέπει όμως δεν είναι όπως καταμαρτυρούν πολλοί κάτοικοι εδώ το πλατέως, διότι το πρόβλημα που εστιάζεται το τελευταίο καιρό και όχι μόνο το τελευταίο καιρό, είναι αυτό της μη καλής λειτουργίας της αποχέτευσης. Παντού, όπου γυρίσεις και δεις, κάποιος που περπατάει στο πλατή, βλέπει λίμματα στους δρόμους, αδέσποτα ζώα να γλύφουν πάνω από αυτά, παιδιά να παίζουν δίπλα σε αυτά, οι αρρώστιες, αν μη τι άλλο, ελοχεύουν και όλα αυτά έχουν φτάσει σε μια κατάσταση στο απροχώρητο. Εμείς δεν είχαμε τίποτα καλύτερο να κάνουμε παρά να πάρουμε τη γνώμη και την άποψη ενός ανθρώπου που γνωρίζει το θέμα από πρώτο χέρι. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον κύριο Φώτη Δημητριάδη. Καλησπέρα σας κύριε Δημητριάδη. Καλησπέρα. Πρώην δήμαρχος Πλατέως. Σίγουρα η άποψή του είναι βαρύνουσα. Καλησπέρα αγαπητέ Σιμόπουλε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά και σε όλους τους φίλους του Έμβολος, το οποίο θεωρώ ότι προσφέρει ένα σημαντικό έργο με την ενημέρωση την οποία κάνει, την έγκυρη και την έγκριτη. Mm-hmm. Και αυτό οφείλεται στην αμεροληψία κυρίως των στελεχών τα οποία πλαισιώνουν τον σταθμό. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά να αντιπαρέλθουμε όλον αυτό, να μπούμε στο νόημα θέμα και να μπω κατευθείαν στα βαθιά. Μάλλον ξεκινώντας, επειδή εσείς ξέρετε το ιστορικό από πρώτο χέρι και από την αρχή, αυτό πριν πόσο καιρό έγινε, και ήθελα να ρωτήσω αν το έργο ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε ορθά και κανονικά. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα όνειρο όλων των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέως. Ξεκίνησε μία μελέτη η οποία πεδείχθη τελικώς ότι δεν ήταν μελέτη από την διοίκηση Δεριστά, η οποία ουσιαστικά κατετέθη τότε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία ουσιαστικά την πέταξε και δεν καταδέχθηκε να την πιάσει και στα χέρια της. Αυτό έγινε στη θητεία του κυρίου Δεριστά. Εμείς αναλάβαμε το 1 του 2003, mm-hmm, τον τότε Δήμο Πλατέως, mm-hmm, και είναι Δημοτική Ενότητα Πλατέως, και πρώτο και κυρίαρχο μέλημά μας ήταν η δημιουργία μιας μονάδας αποχέτευσης τη μεγαλύτερη δημοτική κοινότητα που ήταν το πλατή, που ήταν και η έδρα του Δήμου, με προοπτική να συμπεριλάβουμε το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων του τότε Δήμου Πλατέως. Πράγματι, με τις ενέργειες τις οποίες έκαναμε τότε σαν διοίκηση, καταφέραμε και οριμάσαμε μία μελέτη, την οποία την εντάξαμε στο ΕΠΕΡΑ, αυτό είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλον εφόρου ανάπτυξης του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου, και επειδή η τότε ΔΕΗ Apple, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Πλατέως, δεν είχε διαχειριστική επάρκεια, το έργο του ανέλαβε να το υλοποιήσει ο Δήμος. Βέβαια συνέβησαν στην πορεία και άλλα γεγονότα, δηλαδή εφαρμόστηκε ο νέος νόμος ο Καλλικράτης, mm-hmm, με αποτέλεσμα να επέλθει η συνένωση του τότε Δήμου Πλατέως μαζί με άλλους τρεις συμπεριλαμβανομένων και της Αλεξανδρίας και να γίνει πλέον ο Δήμος, ο μεγάλος Δήμος Αλεξάνδρειας. Ο ενιαίος Δήμος Αλεξάνδρειας, ο αυτό, βέβαια, μεγάλος έκταση Δήμος. Ναι, ναι, αυτό όμως δεν αποτέλεσε εμπόδιο στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, γιατί ήδη είχε ενταχθεί, με αποτέλεσμα όλες οι διαδικασίες και η υπογραφή των συμβάσεων να γίνουν το 2011 με την νέα διοίκηση του διευρυμένου Δήμου και με την συμμετοχή και της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Αλεξανδρίας με τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Γιώργιο Τζίλα. Μάλιστα. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει κάποια οικονομική κρεμότητα, όπως ακούγεται, κάποιες οικονομικές οφειλές. Το έργο είχε 100% επιλεξιμότητα, που σημαίνει ότι χρηματοδοτείται κατά 100%. Mm-hmm. Στην πορεία έγιναν κάποιες τροποποιήσεις και είχαν πει ότι έργα τα οποία αφορούν και έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, όπως ήταν και το έργο της αποχέτευσης, θα πρέπει το ΦΠΑ να βαρύνει τον χρήστη του έργου, τους ωφελούμενους. Δηλαδή, ουσιαστικά
τη Δημοτική Επιχείρηση Δήμαρχης Αποχέτευσης. Τα υπόλοιπα όλα χρήματα ήταν χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έρχονταν ανελιπώς. Mm-hmm. Με την πρόοδο των εργασιών γινόταν οι σχετικές πιστοποιήσεις από αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται τότε και από τον Δήμο και από την υπηρεσία της ΔΕΙΑΛ, και υπήρχε μία ροή η οποία ήταν άκρο φυσιολογική, με αποτέλεσμα να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Το έργο ολοκληρώθηκε όπως έπρεπε, έγινε με το σύστημα μελέτη κατασκευή, δεδομένου ότι δεν μπορούσαν να γίνουν δίκτυα όπως γίνονταν παραδοσιακά σε διάφορους άλλους οικισμούς, λόγω του ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πάρα πολύ υψηλά, με αποτέλεσμα έπρεπε να λειτουργούν αντλιοστάσια τα οποία θα παραλαμβάνουν τα λίμματα, mm-hmm, και θα τα προωθούν στην μονάδα επεξεργασίας λιμάτων, η οποία βρίσκεται στο αγρόκτημα Πλατέως, αλλά σχεδόν στα όρια του αγροκτήματος Τρικάλων. Και αυτό έγινε με σκοπό να γίνει μια επέκταση, αφενός με μια αναβάθμιση της μονάδος της επεξεργασίας λιμάτων, για να μπορεί να δεχθεί και λίμματα από τα Τρίκαλα, Πλάτανο και Κλειδί, που ήταν πάρα πολύ εύκολο, διότι τα ιστορικά δίκτυα δεν στήριζαν και πολλά χρήματα. Δυστυχώς όμως μας πρόλαβαν οι εξελίξεις, γίνανε οι εκλογές, έχασα εγώ τις εκλογές κατά τα γνωστά, με τις εκλογές του 2014. Το έργο εντωμεταξύ είχε ολοκληρωθεί, μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας ήταν και η εκπαίδευση ενός προσωπικού αναλόγου αριθμού ατόμων από την ΔΕΙΑΛ Αλεξανδρίας, mm-hmm, η οποία μετά την περαίωση του έργου και την παραλαβή, την οριστική παραλαβή πλέον από τον Δήμο και από την ΔΕΙΑΛ βασικά, να μπορεί να συντηρεί το συγκεκριμένο έργο. Μάλιστα. Τα άτομα τα οποία εστάλησαν, αφενός μεν ήταν άτομα τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στον τρόπο συντηρήσεως του συγκεκριμένου έργου, mm-hmm, με αποτέλεσμα η συμβατική υποχρέωση της εταιρείας έχει λήξει και πλέον το έργο να μην μπορεί να συντηρηθεί όπως θα έπρεπε και να παρουσιάζει αυτά τα προβλήματα. Βέβαια υπήρχαν τα προβλήματα αυτά λόγω του ότι το έργο ποτέ δεν συντηρήθηκε όπως θα έπρεπε, ειδικά το τελευταίο διάστημα με τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, της βροχοπτώσης κλπ, που δημιούργησε μια σωρία προβλημάτων, δεν έγιναν εγκαίρως οι παρεμβάσεις. Γιατί έγιναν οι παρεμβάσεις και δεν έγιναν εγκαίρως, δεν έγιναν σωστά οι παρεμβάσεις. Δεν έγιναν σχεδόν καθόλου παρεμβάσεις, mm-hmm, ή γινόνταν αποσπασματικά, με αποτέλεσμα ότι αν δεν γίνουν συνολικά οι παρεμβάσεις δεν μπορεί να λειτουργήσει το δίκτυο, γιατί το δίκτυο είναι κοινό. Και θα έπρεπε παράλληλα με τα αντλιοστάσια τα λίμματα να οδεύουν προς τη μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Τελευταία έγινε και μία κλοπή ηλεκτρολογικού υλικού. Σωστά είναι και αυτό. Στο αντλιοστάσιο, πράγμα το οποίο όμως δεν είναι και το κύριο αίτιο της κακής λειτουργίας της μονάδας, δεδομένου ότι υπάρχει εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια, δηλαδή υπάρχει μεγάλο δισλοκινητήρας ο οποίος θέτει αυτομάτως, mm-hmm, τίθεται σε ενέργεια ηλεκτρογεννήτρια για να μπορεί να λειτουργεί το δίκτυο. Αλλά κυρίως η ευθύνη βαρύνει τις βαλβίδες που είναι σε κάθε φρεάτιο και οι οποίες είχαν κατακλειστεί με νερά, που έπρεπε να γίνουν εγκαίρως οι παρεμβάσεις, να αλλαχθούν, να συντηρηθούν, να συντηρηθούν πρωτίστως, mm-hmm, και όπου έχριζε να γίνουν αντικατάσταση έπρεπε να αντικατασταθούν. Και με αποτέλεσμα να μπορεί να λειτουργεί το δίκτυο. Το δίκτυο είναι σε τέτοια κατάσταση που μπορεί όχι μόνο να εξυπηρετήσει τις υπάρχουσες συνδέσεις, αλλά πολύ περισσότερες. Να αναπτυχθεί, όπως είπατε, και Τρίκαλα και στα γειτονικά χωριά. Εδώ μιλάμε ότι η ΔΕΙΑΛ επέδειξε μία πλήρη απραξία κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, mm-hmm, 2014-2019, διότι όπως θα γνωρίζετε, ό,τι έχει σχέση με τη δημόσια υγεία είναι επιβεβλημένο να υλοποιεί. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αρνηθεί τη σύνδεση της κατοικίας του με το δίκτυο αποχέτευσης. Αυτό είναι εκ των ουκ άνευ. Είναι υποχρέωση. Είναι προτραχικό μέλημα της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Και είναι και νόμος του κράτους είναι αυτό το πράγμα. Και ισχύει και ως νόμος του κράτους. Και νόμος του κράτους είναι. Παρόλα με αυτά, αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες οι οποίες δεν έχουν συνδεθεί,
Και το έχει σαν αποτέλεσμα το να έχουν μειωθεί τα έσοδα για να μπορέσει να λειτουργήσει και να συντηρηθεί το δίκτυο. Αυτή τη στιγμή το δίκτυο υπου λειτουργεί και αυτό οφείλεται στην ανυπαρξία της σημερινής διοίκησης και στα προβλήματα τα οποία παρουσιάζουν αυτοί είτε από πλευράς έλλειψης κατερτισμένου προσωπικού ή για άλλους λόγους, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να δημιουργείται αυτό το τεράστιο πρόβλημα, το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί κινδύνους και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό και με απρόβλεπτες συνέπειες για τη δημόσια υγεία και ειδικότερα για τα παιδιά και όχι μόνο. Μας περιγράψατε εγκατακλείδη, σφαιρικά και με λεπτομέρεια το πρόβλημα. Άρα όλα αυτά τα οποία από ακούγονται την αρχή είναι του μέχρι τώρα, του πονηρού ή από άγνοια. Εγώ να τονίσω ότι οι προσπάθειες της ΔΕΙΑΛ φαίνεται ότι ήταν υπέρ του δέοντος. Ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτες, δεδομένου ότι προσπάθησαν οι άνθρωποι με λίγα λόγια. Προσπάθησαν πριν όμως, ότι δεν είχαν και το ανάλογο προσωπικό να το στείλουν για να μπορέσει να εκπαιδευτεί όπως ήταν η συμβατική υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας για ένα χρόνο τουλάχιστον να τους εκπαιδεύσει, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν το έργο. Ακολούθως, τώρα τελευταία έμαθα ότι το ανέθεσαν σε μια εταιρεία προκειμένου να προβεί στην επιδιόρθωση των όποιων βλαβών, την αντικατάσταση των φθαρμένων και των κατεστραμμένων βαλβίδων, για να μπορεί το έργο να λειτουργήσει. Και αυτά τα οποία λένε ότι η δυναμικότητα του έργου είναι χαμηλότερη από την. Ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να επεξεργαστεί. Δεν μπορεί να σηκώσει δηλαδή το βάρος των λιμάτων. Αυτό πρώτα απ' όλα δεν ισχύει. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη δυναμικότητας. Και αφού είπαμε ότι έγινε εκεί με προοπτική να συνδεθούν και η τοπική κοινότητα Τρικάλων, Κλειδίου και Πλατάνου. Πάντως οι αριθμοί λένε, κύριε Δημητριάδη, ότι σήμερα είναι συνδεδεμένο το 1 τρίτο του πληθυσμού του Πλατέως. Αυτό, από εκεί και πέρα, εάν αυτό, θεωρητικά μιλάμε, συνδεθούν τα υπόλοιπα 2 τρίτα. Αυτό βαρύνει αποκλειστικά και μόνον βαρύνει την διοίκηση, η οποία αδρανεί προκλητικά και είναι υπόλογη έναντι της νομοθεσίας, δεδομένου ότι το δικαίωμα άρνησης από πλευράς κατοίκων να μην συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης, αυτό είναι παράνομο. Διότι άπτεται της δημόσιας υγείας. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι εγώ δεν συνδέομαι, δεδομένου ότι υπάρχει το δίκτυο, είναι υποχρέωση όλων αυτών, οι οποίοι ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσουν το δίκτυο, γιατί κανείς δεν μπορεί να βλάψει την υγεία του γείτονα ή γενικώς τη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Ως εκ τούτου τα έσοδα είναι πολύ περιορισμένα και δεν γίνεται και η ανάλογη διαδικασία προκειμένου να εισπραχθούν και τα οφειλούμενα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή τα έσοδα της ΔΕΙΑΛ να είναι πολύ περιορισμένα και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα τα οποία ουσιαστικά έχουν άμεσο αντίκτυπο στη φάση αυτή. Στην καθημερινότητα, σε όλο τον κόσμο, έτσι, σε μικρούς και μεγάλους. Όπως μέχρι πρότινος είχαμε και το πρόβλημα με την αποκομιδή των απορριμμάτων, σωστά, τα οποία συγκεντρώνονται σε τεράστιες ποσότητες και χίλια δύο προβλήματα εδώ μιλάμε ίσως για ένα σπουδαιότερο πρόβλημα, σημαντικότερο αυτό πρόβλημα, είναι πολύ γιατί πιο σημαντικό, είναι μπροστά μας χωρίς βέβαια να υποβαθμίζονται. Είναι μη προβλεπόμενοι, έτσι, δεν μπορείτε να τους. Βεβαίως, διότι τώρα οι βαλβίδες είναι σχεδόν διασπαρμένοι σε όλο το δίκτυο, το οδικό δίκτυο της δημοτικής κοινότητας Πλατέως και τα αυτοκίνητα τα οποία διέρχονται αλλά και πεζοί οι οποίοι διέρχονται, είναι αδιανόητο να μην μεταφέρουν όλα αυτά τα παθογενή τα οποία βρίσκονται μέσα στα λίμματα από τις υπερχιλήσεις των διαφόρων φρεατίων. Από ό,τι καταλαβαίνω, από εκ πρώτου λόγου ξέρετε, γνωρίζετε καλά το αντικείμενο, το ιστορικό από την αρχή. Μα εγώ το έτρεξα από την αρχή ως το τέλος. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ δεν κρύβω ότι όσα ακούγονται, πολλοί λένε ότι τα φορτώνουν και σε εσάς. Έτσι. Εντάξει. Μια είδα ευθύνη. Τι έχετε να απαντήσετε. Αυτό είναι το ελληνικό. Οτιδήποτε γίνεται, κάποιος άλλος φταίει. Και δεν φταίνει οι ίδιοι, ενδεχομένως και κάποιοι οι οποίοι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία, προσπαθούν να βγάλουν, ξέρω εγώ, αθώους τους πραγματικούς, να μην πω ενόχους, αλλά τους πραγματικούς υπευθύνους, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την εύρυθμη λειτουργία όλων των υποδομών του Δήμου και να μεταφέρουν την ευθύνη σε άλλους. Το δίκτυο έγινε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τα καλύτερα μηχανήματα τα οποία πιστοποιήθηκαν από όλες τις αρχές, διότι να ξέρετε ότι το έργο
επειδή χρηματοδοτεί το 100% από το Ταμείο Συνοχής του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από το τμήμα του ΕΠΕΡΑ, το οποίο είναι επιφορτισμένο για έργα αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων βέβαια, και γίνονταν τακτικοί έλεγχοι όσον αφορά την πορεία υλοποίησης, την ποιότητα κατασκευής και την μελλοντική λειτουργία. Παρ' όλα αυτά, ας έρθουμε πάλι στο σήμερα. Τεκμηριώσατε αυτά που θέλατε να πείτε και καλά κάνατε και τα λέτε μέσω της καμεράς μας. Ο Δήμαρχος, ο κ. Κυρίνης, αλλά και ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΛΟ, ο κ. Στόκας, δεν έχουν προβεί σε κάποια δημόσια ανακοίνωση. Πώς το κρίνετε αυτό? Στη θέση του Δημάρχου, ειδικά αν είστε στον, τι θα κάνατε εσείς? Με τη σημερινή υπάρχουσα κατάσταση. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Δημάρχου, δεν θα έφτανα ποτέ σε αυτό το σημείο, δηλαδή να αφήσω μια τέτοια πάρα πολύ και ένα τέτοιο νευραλικό τομέα όπως είναι η αποχέτευση μιας οποιασδήποτε κοινότητας ή μιας οποιαδήποτε περιοχής να μείνει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ανενεργό και να δημιουργεί προβλήματα. Εάν τα προβλήματα αυτά ήταν δυσεπίλυτα, που δεν υπάρχει τίποτα δυσεπίλυτο ή ανεπίλυτο, τότε θα έβγαινα και θα έλεγα την αλήθεια προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος για να ξέρει τι το γίνεται. Άρα το πρώτο είναι βγαίνουμε και λέμε, ενημερώνουμε τον κόσμο ακριβώς τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει έτσι. Και πού οφείλεται. Και η ενέργεια η δική σας. Οι ενέργειες οι δικές μου θα ήταν... Το σήμερα, το αύριο το πρωί. Το αύριο το πρωί, εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα ή της ΔΕΙΑΛ να προβούνε λόγω του έλλειψης προσωπικού ικανού να ανταποκριθεί στις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου, ήταν να ανατεθεί το έργο σε κάποια εταιρεία η οποία θα έχει τη σχετική τεχνογνωσία, αλλά παράλληλα επιμένω ότι θα πρέπει να εκπαιδευτούν άτομα δικά μας της ΔΕΙΑΛ, τα οποία ανά πάσα στιγμή θα είναι σε θέση να παρέμβουν ώστε το έργο να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα. Απρόσκοπτα, πολύ σωστά. Γιατί με το ίδιο έργο είναι κατασκευασμένο και ένα μεγάλο κομμάτι της Αλεξάνδρειας, το οποίο και εκείνο κατά καιρούς παρουσίαζε πρόβλημα και άρα δεν μπορεί να επιρρύψεις... Άρα βαδίζουμε στην μια πεπατημένη, δημιουργούμε κάτι και το συνεχίζουμε αντίστοιχα. Μα σας είπα, κύριε Σιμόπουλε, ότι οι εδαφολογικές συνθήκες δεν μας επέτρεπαν να μπούμε στην διαδικασία εκτέλεσης του έργου με άλλον τρόπο, γιατί και μάλιστα λόγω του υψηλού υδροφόρου ορίζοντος και του σταθρού του εδάφους. Θα έπρεπε να γίνουν τεράστιες σκαφές και σε μεγάλο βάθος προκειμένου να εφαρμοστεί το βαρυτικό σύστημα, το οποίο ουσιαστικά εξυπηρετεί μόνο περιοχές άλλης με ημιορνές περιοχές κυρίως. Άλλες γεωγραφικές περιοχές με ψηλότερο με υψόμετρο και λοιπάσουμε. Και πιο χαμηλή στάθμη θάλασσης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν αρκετά κατορπιστικός. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι και είμαι στη διάθεσή σας, αλλά είμαι και στη διάθεση του οποιοδήποτε, προκειμένου να δώσω κάποιες απαντήσεις, βέβαια, χωρίς να είμαι εγώ αυτός ο οποίος γνωρίζει, παράδειγμα, την λειτουργία, γιατί δεν έχω καμία ιδιότητα ή ειδικότητα σε συγκεκριμένο. Από εμπειρία μιλάτε και επειδή ήσασταν παρόν σε όλο το ιστορικό του έργου. Που θα αποτανθώ προκειμένου να λειτουργήσει το έργο. Και αυτό και όχι να μαζεύονται τώρα. Και ως επιστέγασμα και αποκορύφωμα είστε και από εδώ. Είστε από το πλατή, πονάτε την περιοχή και σίγουρα θέλετε εκτός αυτού, το πρόβλημα αυτό να λυθεί άμεσα. Ότι στην πενταετία αυτή η οποία μεσολάβησε και πάμε στον έκτο χρόνο, αν έγινε έστω και κάτι, έστω να διορθωθούν κάποια πράγματα ή να συνεχίσουν να λειτουργήσουν όπως τουλάχιστον λέει ο κοινός νους. Όπως πρέπει. Αφού παραλαμβάνεις κάτι, οφείλεις τουλάχιστον να το λειτουργήσεις για να εξυπηρετήσεις το σκοπό για τον οποίο έκανες τη συγκεκριμένη επένδυση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και εύχομαι αύριο εγώ να εγώ είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερώτημα, για οποιαδήποτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Κάτι, θα το εφαρμόσουμε. Και κυρίως την ενημέρωση. Και κυρίως εδώ να τονίσουμε κλείνοντας ότι αύριο υπάρχει τοπική συνέλευση εδώ, συνέλευση στο πλατείο του τοπικού συμβουλίου, τοπικού κοινοτικού συμβουλίου για το πρόβλημα. Να δούμε τι έχει να προκύψει, αν κάτι βγει από αυτή την. Τι να βγει τώρα, άμα γίνει ανταλλαγή απόψεων από άτομα τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν την σχετική γνώση και εμπειρία, εγώ θεωρώ ότι δεν θα είναι κάτι που θα προσθέσει κάτι προς το θετικότερο. Βλέποντας και κάνοντας, κύριε Δημητριάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε. Καλώς βράδυ.